που τα θεωρώ όντως φίλους μου, γιατί θα είναι άδικο για λοιπόν, τους άλλους. Θα σου το πω λίγο πιο στοχευμένα. Ναι. Έχουμε δει λοιπόν μέσα στο παιχνίδι να έχετε μια πάρα πολύ καλή σχέση με την Κατερίνα τη Δαλάκα, το οποίο κάποια στιγμή, ναι, για κάποιον λόγο έσπασε. Ναι. Ήταν νομίζω στάθηκε αφορμή ή εκεί που φάνηκε περισσότερο, όταν άλλαξες λοιπόν την ομάδα, χωρίς να ξέρει κανένας από εμάς για ποιο λόγο έχει συμβεί, ναι, απλώς για κάποιον λόγο σταματήσατε, κόψατε την καλημέρα. Τι είχε συμβεί εκεί, τι είχε γίνει τελικά? Κάτι πρέπει να γίνει, δεν γίνεται. Είχαμε και μια κουβέντα γι' αυτό προχθές. Με την ίδια. Ναι, αφού κάνουμε παρέα. Ωραία. Τέλος πάντων, το θέμα ποιο είναι, όταν κάνεις πάρα πολύ παρέα με κάποιον και δεν περιμένεις να το δεις με τίποτα απέναντί σου, όταν θα το δεις απέναντί σου μπορεί κάποια πράγματα να σου φανούν κάπως. Ναι. Της είχαν φανεί κάπως κάποια πράγματα. Εγώ τη ρώτησα τι έχει, δεν μου απαντούσε γιατί. Με το δίκιο της είχε νευριάσει, αλλά εγώ δεν ήξερα γιατί νευρίασε. Τα οποία τα συζητήσαμε πολύ πιο μετά. Με αποτέλεσμα να διαιωνίζεται ένα πράγμα το οποίο δεν καταλάβαινε ούτε μία ούτε η άλλη γιατί γίνεται. Και ουσιαστικά δεν ήταν τίποτα. Μπορεί και εσύ καθημερινά με τη φίλη σου να της πεις, έλα ρε τώρα, ξέρω εγώ, να μιλήσεις έτσι. Αυτό όμως στην τηλεόραση θα φανεί ένα βουνό. Ήμασταν κι εμείς μέσα σε εκείνο το μικρό κόσμο που ξέρεις ότι το τόσο το κάνεις τόσο. Και μετά αντρεπόμασταν η μία να προσεγγίσει την άλλη. Πάντως μέσα σε αυτό το μικρό κόσμο νομίζω ότι σου βγαίνουν και παραπάνω ευαισθησίες και παραπάνω συναισθήματα. Ναι, και παραπάνω νεύρα και γενικά και όλα νεύρα, παραπάνω. Και ίσως και κλάματα και ίσως σκέφτεσαι και ανθρώπους που σου λείπουν. Όπως αυτό που εξέφρασε χθες η Δήμητρα, η οποία άνοιξε την ψυχή της, θα μπορούσα να πω. Και αναφέρθηκε στους ανθρώπους.